Επιστρέφουμε στα του Ηρακλή. Βασικό, βασικότατο συντελεστή τη επιτυχία να παραμείνει στην uh, Super League ήταν ο Σάπα Παντελίδη, με τον οποίο έχουμε τη χαρά, την ευκαιρία να συζητήσουμε α, τώρα, με τη βοήθεια βέβαια και του Γιώργου Μαυρόπουλου. Συνδεθήκαμε ήδη απευθεία με τι εγκαταστάσει τη uh, Μίκρα. Βλέπετε και τον Γιώργο και τον κόουτ. Uh, Καλησπέρα και στου δύο. Γιώργο, ο λόγο εσένα. Συγχαρητήρια Κα... στον uh, κύριο Καλησπέρα, Παντελίδη. Σα πάνω, ναι. Μεταφέρει ο Πάνος ο Μπλέτσος στα συγχαρητήρια. Πρέπει να πούμε πριν να κάνουμε την αρχή της συνέντευξης ότι οι περισσότεροι στον Ερακλείο όταν αναλάβανε ο Σάββας ο Παντελίδης πίστευαν ότι ήταν σχεδόν απίθανη η σωτηριά. Μάλιστα οι περισσότεροι έλεγαν ότι ο Μουρίνιον ερχότανε και αυτό δεν έχει καμία δόση υπερβολής χωρίς το υλικό που θα ήθελε για να μπορέσει να δουλέψει και με τις συνθήκες εργασίας που εδώ στον Ηρακλή είναι ανερπαρκής για να το πούμε επί ε, δεν θα τα κατάφερνε. Τελικά ο Σάββας Παντελίδης τα κατάφερε μαζί με τους παίκτες, μαζί με τους ανθρώπους που είναι γύρω του, το τεχνικό επιτελείο. Κάνατε έναν άθλο, λέμε όλοι ότι είναι ο 13ος άθλος, γιατί αυτό που κάνατε ελάχιστοι θα το κάνανε οι παίκτες εσείς, οι προπονητές οι γύρω σας, απλήρωτοι ε, και χωρίς τις εμπειρίες, τα περισσότερα παιδιά που έχουν ε, παίκτες άλλων ομάδων της Σούπερ τους βάλατε από κάτω και φτάσατε τελικά ε, στην σωτηρία, τουλάχιστον όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Πάντως, σίγουρα τα συναισθήματά σας συγχέονται, γιατί από ό,τι είπαμε προηγουμένως, τα έξω αγωνιστικά προβλήματα είναι τεράστια και ακόμα και σήμερα τα συζητάτε. Ναι, είναι μια προσπάθεια που, η οποία πέτυχε πάνω απ' όλα γιατί τα παιδιά, οι ποδοσφαιριστές ήταν ε, πραγματικά άξιες συγχαρητηρίων με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες ήταν εκεί και το μυαλό τους και το σώμα τους γιατί μπορεί να λες διάφορα ή να δουλεύεις πολύ σωστά αλλά αν τα παιδιά δεν είναι έτοιμα να, να, να τα δεν πετυχαίνει τίποτα. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Κότσε πώς είναι να ζητάς από έναν παίκτη να είναι συγκεντρωμένος στο, στη δουλειά του ενώ είναι απλήρωτο. Νομίζω ότι ίσω να το έχει αναζήσει, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό, έτσι δεν είναι. Ναι, τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι αυτό έχει να κάνει το πώ θα παρουσιαστούν την Κυριακή, έχει να κάνει με το πώ θα δουλέψουν τη βδομάδα. Αν μπορέσει mm. να μπει στο μυαλό του και να του να καταλάβουν ότι είσαι αληθινό και ότι δεν έχει να κερδίσει κάτι ιδιαίτερο από αυτόν παρά μόνο ο ίδιο έχει να κερδίσει. Αν σώσει την ομάδα, αν βαθμολογικά, ε, ε, αν πάρει αρκετού βαθμού ή αν είναι πολύ καλό στην Κυριακή, εκείνο θα έχει κέρδο είτε σε αυτή την ομάδα είτε σε άλλη ομάδα. Και σε πιστέψει ότι αυτό του το λε γιατί το πιστεύει και όχι γιατί σου το να το πει, ε, νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Κότσε, γίνονται συζητήσει εδώ. Άκουσα και λίγο δεξιά-αριστερά ότι πάλι απλήρωτη και πάλι. Η από ό,τι φαίνεται η ομάδα δεν μπορεί να πάει με αεροπλάνο. Ε, θα πρέπει να πάτε λογικά στην Τρίπολη με λεωφορείο. Κάποιοι παίκτε λένε ε, μήπως πρέπει να μην πάμε ακόμα και τώρα με όλα αυτά που γίνονται. Δεν ξέρω. Αυτά ε, είναι πραγματικότητα. Είναι υπερβολικά. Όχι, δεν είναι υπερβολικά, αλλά αυτό που συμβαίνει εδώ και έξι μήνες που στον Ιρακλή είναι ότι είναι τρίτη σήμερα και λέμε ότι το παιχνίδι της Κυριακής είναι μακριά. Πρώτα να δούμε να μπορέσουμε να κάνουμε προπόνηση αύριο. Να είναι καλά τα παιδιά, να έχουν όρεξη να κάνουν προπόνηση. Γιατί τώρα που έχει φύγει και το άγχο και ο στόχο, είναι βασικά δύσκολο να του κρατήσει με κίνητρο και δύσκολο να του κάνει και προπόνηση. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να λύσουμε τα αυριανά προβλήματα και να πάμε έτσι σιγά σιγά μέχρι την Κυριακή. Και μακάρι να έχει βρεθεί μια λύση και να μην έχουμε τέτοιου είδου προβλήματα, γιατί πραγματικά θα είναι άδικο. Με λεωφορείο, πόσε φορέ θα τύχει μια ομάδα τη Σούπερ να ταξιδέψει από τη Θεσσαλονίκη στην Τρίπολη. Ε, νομίζω ότι δεν, δεν γίνεται. Δεν έχει ξανά συμβεί. Αλλά δεν νομίζω να συμβεί κιόλας. εδώ. Θεωρώ ότι ε, οι άνθρωποι τη ομάδα θα το σκεφτούν λίγο καλά και δεν θα το κάνουν. Ε, τώρα, αυτή τη στιγμή, είσαστε ένα προπονητή που ε, σίγουρα στην αρχή υπήρξαν ε, πολύ επιφυλακτικοί απέναντί σα γιατί είδαν πάρα πολλά. Ε, σήμερα, στα μάτια τους είστε ένας ήρωας, ειδικά, ε, για τους του, είστε ένα ήρωα. Ειδικά για του φιλάθλου του Ηρακλή, που είδαν ότι όχι μόνο πετύχατε το έργο σα αλλά και με πάρα πολλέ δυσκολίε και σαφώ και θα θέλανε η επόμενη χρονιά να σα βρει στον Ηρακλή. Ε, σαν ε, προπονητή και σαν άνθρωπο, τι μπορεί να σκέφτεται ο Σάβα Παντελήδη. Πρώτα απ' όλα, επειδή ήρθα σε πολύ δύσκολο περίοδο, είμαι διπλά ευτυχισμένο γιατί μπόρεσε να γυρίσω το, το κλίμα που υπήρχε κατά μου και ήταν φυσιολογικό γιατί ήρθα σε μια άσχημη στιγμή για την ομάδα με τα πράγματα έτσι όπω ήταν. Όποιο και να ερχόταν, νομίζω ότι θα είχε προβλήματα αποδοχή από τον κόσμο. Ε, και ήταν ένα στοίχημα για μένα και αυτό να μπορέσω να, να, κάνω τον κόσμο να είναι τουλάχιστον στο πλευρό μου. Ε, τους ευχαριστώ πολύ γιατί οι περισσότεροι το αναγνωρίσανε και αυτό είναι πολύ τίμιο και αντρίκιο. Ε, είμαι πολύ ευτυχισμένο γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, όταν δεν ξέρουμε αν αύριο θα κάνουμε προπόνηση αν και πώ θα πάμε την Κυριακή στην Τρίπολη, είναι τελείω κουτό για μένα να σκέφτομαι τι θα κάνουμε το χρόνο. Δεν σκέφτομαι καθόλου. Επίση, πρέπει να πούμε ότι δεν ξέρω αν τα εισπράτητε αυτά. Αν κάποιο ανοίξει το διαδίκτυο, θα μπει, θα, θα μπει, και θα δει ότι ε, φιλάθλου που γράφουν. Ε, θεωρούμε, ε, επειδή είμαστε Ηρακλήδη Αντρίκιο, να πούμε να ζητήσουμε ένα μεγάλο συγγνώμη από τον Σάβα Παντελίδη. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη από παίκτε που δεν του ξέραμε. Ε, ήρθαν χωρί συμμετοχέ στη Σούπερ League. Δεν πιστεύαμε ότι μπορούσαν να κάνουν κάτι. Ε, είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά όταν έχει ένα team τέτοιο όπω είναι το δικό μου, τα παιδιά που έχω και με στο team, ο Άκη ο Βάβαλη, ο Σάκη ο Παντελήδη, ο Φώτη ο Κιζέλης, τα παιδιά του ιατρικού team, οι φροντιστέ οι οποίοι ήταν εδώ όλο αυτό το χρονικό διάστημα και προσπάθησαν για τα πάντα. Όταν έχει όλου αυτού και έχει μαζί σου ε, τέτοιου παίκτε όπω είναι αυτοί που έχουμε τώρα στον Ηρακλή, με τέτοια καρδιά, με τέτοιο κίνητρο για το ποδόσφαιρο, τα πάντα γίνονται λίγο πιο εύκολα. Αλκεί να το πιστεύει και να δείχνει μπροστά. Αποκτήσατε κάποιου παίκτε, έξι, αν δεν κάνω λάθο, τον αριθμό τον Ιανουάριο. Όλοι οι δικέ σα επιλογέ, αν δεν κάνω λάθο, και νομίζω ότι όλοι ζήτημα να κόστησαν ε, κοντά στα 50 χιλιάρικα. Όλοι μαζί. Είναι αλήθεια. Ναι, και μάλλον και πολλά λέμε. Πολύ λίγα. Πολύ... νομίζω ότι είναι πολύ λιγότερα. Ναι, είναι αλήθεια. Αυτό είναι ένα ποσό ε, που συνάδει με την προσπάθεια μια ομάδα ε, να σωθεί, γιατί όταν ε, ε, είχατε αναλάβει και ειδικά να μην πω τότε που είχατε αναλάβει, αλλά ήταν μια εποχή που έμπαινε ο Ιωαννουάριος και η ομάδα είχε 5-6 βαθμού στο πρωτάθλημα, 7 αν θυμάμαι καλά. Κοιτάξτε, είχα την επιλογή, αν είχα την επιλογή να διαλέξω κάτι ε, πιο ακριβό, ίσως και να το έκανα. Αλλά δεν είχα. Είχα συγκεκριμένες επιλογές ηλικιακά. Ε, και με γνώμονα ότι τα χρήματα που έχουμε είναι πάρα πολύ λίγα, οπότε όσο μπορούμε να είμαστε πιο μαζεμένοι. Βέβαια, οι επιλογέ των παικτών έγιναν, είχαν γίνει περίπου από τον Νοέμβριο, από τότε δεν είχαν έρθει. Τα περισσότερα από τα παιδιά είχαμε λύσει από τον Νοέμβριο με, με, τα περισσότερα από αυτά για να έρθουν στην ομάδα. Πλην του Μπαστακού που ήρθε στο τέλο, όλοι οι υπόλοιποι ήταν ενημερωμένοι από νωρί ότι ήθελαν να συνεργαστούμε. Ε, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι μόνοι του στο γήπεδο έδειξαν την αξία του. Δεν έχει να κάνει με μένα ή με, με το κλίμα. Αξίζουν τα παιδιά αυτά και γι' αυτό έβγαλα τέτοια συμπεριφορά με στο γήπεδο. Εγώ αληθεύει ότι μετά από μια δήλωσή σας όταν ερωτηθήκατε για τον Παπαθανασάκη αν θα παραμείνετε στην ομάδα με τον Παπαθανασάκη, κάπως το είπατε καλό Πάσχα. Μετά από λίγο, δεν ξέρω, από μια μέρα σας πήρε τηλέφωνο και σας είπε τι είναι αυτά που λες. Θέλετε να πείτε κάτι ε, στο... Τώρα δεν θέλω, όχι, δεν θέλω να μιλήσω. Δεν χρειάζεται. Ε, Αφήνετε, όταν τελειώσει μια καραμιά και καλά, όταν τελειώσει το πρωτάθλημα. Μιλάτε καθόλου. Ε, δεν χρειάζεται. Εντάξει, καλά είμαι εδώ. Έχω πολλά-πολλά στο κεφάλι μου. Ε, πιστεύετε ότι αυτή η ομάδα, αν βρεθεί ένας άνθρωπος, δεν μιλάμε για πολλά χρήματα, που να μπορεί να στηριχτεί σε εσά, να στηριχτεί σε αυτούς τους παίκτες και να πάρει δύο-τρεις ακόμα να προσθέσουν ποιότητα στο παιχνίδι, να προσθέσουν εμπειρία. Ε, μπορεί να ε, γίνει ένα νέο στυλ πανιόνιου, ο οποίος ε, κατάφερε σιγά-σιγά και έφτασε και στα play -off. Πρώτα απ' όλα δεν μου αρέσουν τα «αν». Είναι, νομίζω είναι τραγικό στο ποδόσφαιρο να, να μιλάς με το «αν». Ε, πρώτα απ' όλα πρέπει να τελειώσει αυτή η χρονιά σωστά, να σωθεί η ομάδα και μετά πρέπει αυτοί που μπορούν να δουν τι μπορούν να κάνουν. Δεν, δεν νομίζω ότι μπορεί να πω σε μια τέτοια διαδικασία, αλλά σίγουρα είναι μια τόσο μεγάλη ομάδα που νομίζω ότι με λίγα πράγματα, με λίγα πράγματα μπορεί να κάνει πολλά. Ποια είναι αυτά τα λίγα πράγματα. Τα λίγα πράγματα είναι να έχει μια οικονομική υγεία, να έχει ένα, ένα στόχο και ένα όραμα που ο να μην είναι πολύ κοντινό. Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένει από μια ομάδα που έχει προ... αυτού του είδου τα προβλήματα να τα χυλήσει σε έξι μήνε και να βγει στην Ευρώπη. Πρέπει να τα λύσει σιγά σιγά, να γίνει υγιή, να, ε, να αρχίσει να έχει ένα, ένα καλό κορμό γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά δεν θα είναι εδώ του χρόνου ή είναι άλλων ομάδων. Και σιγά σιγά να αρχίσει να χτίζει κάθε χρόνο και έχει τη δυνατότητα μόνο και μόνο με τη φανέλα της να μεγαλώνει τους παίχτε που παίρνει. Είναι περίτω να σα ρωτήσω αν έχει γίνει κάποια συζήτηση με τα παιδιά, ε, γιατί ακόμα το πρωτάθλημα τρέχει δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μήπω θα μπορούσατε να είσαστε όλοι μαζί εδώ. Όχι, δεν έχει γίνει τίποτα. Όχι. Αυτή τη στιγμή δεν κυκλοφορεί. Δεν μπορεί να, να κυκλοφορεί κάτι τέτοιο. Πώ να κάνει τέτοια συζήτηση με ένα παίχτη που το Πάσχα περίμενε να πληρωθεί και δεν πήρε τίποτα. Εσύ θα του πει να μείνει και του χρόνου. Ποιο και ποιο να του το πει. Ε... Ένα ποσό ελάχιστο για το Πάσχα από ένα καθοσάρι κοστά. Δεν ξέρω, δεν, 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 θέλω να μπω σε αυτές τις διαδικασίες. Λοιπόν, κότσα, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, ε, Μα απάντησε νομίζω σε όλα και τι να πούμε. Σαφώς. Εμείς προσωπικά και όλοι πρέπει να πούμε ότι έχετε κάνει μια δουλειά που πραγματικά είναι παράδειγμα προς ε, μίμηση και το λέει όλος ο κόσμος του Ηρακλή. Είμαι χαρούμενο χαρούμενος για την επιλογή μου και μακάρι και οι επόμενες μου επιλογές να είναι πάντα τόσο σωστέ. Ευχαριστώ. Εγώ. Να είσαι καλά κότσο. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ε, Αφενό τον ε, κύριο Παντελίδη, αφετέρου και σένα, Γιώργο, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με έναν άνθρωπο, ο οποίο δεν μιλάει συχνά και επίσης μετράει πάρα πολύ τα λόγια του εκτός από τις ε, πράξεις του. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα.